Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα έχω τη χαρά να ανοίξω ένα πακέτο από ένα φίλο, τύπου fan mail θα μπορούσαμε να το πούμε, το οποίο έφτασε πριν από κανένα δύο μέρες και περίμενα την κατάλληλη στιγμή να το ανοίξω και να το δείξω και σε εσάς. Είναι αυτό εδώ πέρα και έχει έρθει από το Λιωδάκι Νικόλαο. Εμείς τα λέμε συχνά με τον Νικόλα στο Instagram. By the way, στην περιγραφή είναι το Instagram για όσους ενδιαφέρεστε. Και από ό,τι μου έχει πει μέσα θα έχει ένα PSP και μερικά παιχνίδια νομίζω. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει, γενικά πώς είναι, σε τι κατάσταση, ποιο μοντέλο, τι έχει μαζί. By the way, για όσους ενδιαφέρεστε και θέλετε, γιατί κατά καιρούς κάποιοι ρωτάτε για τυχόν fine mail, έχω στην περιγραφή πάντα σε κάθε βίντεο και τη διεύθυνση του σπιτιού που μένω προς το παρόν. Οπότε, αν θέλετε και ενδιαφέρεστε, μπορείτε απλά να τα στείλετε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πακέτο, ελπίζω να φαίνεται. Καιρό έχω να πάρω fine mail πλάκα-πλάκα. Έχει και έχει μέσα και αυτά τα φυστικάκια τα βάζουν για να προστατεύονται, το οποίο είναι πολύ καλό όλος παραδόξως. Και επίσης ένα tip για όσους θέλετε να τα ξεφορτωθείτε, βάλτε τα σε ένα νηπτήρα και ρίξτε νερό, θα διαλυθούν κατευθείαν. By the way, εγώ πρέπει κάπου να τα ρίξω τώρα αυτά, να μαζέψω μετά. Μαζί φύγαν και όλα από το τέτοιο, οπότε πάμε να δούμε. Πέσαν όλα κάτω στην καρέγκλα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είχε μέσα ήταν αυτή η Speedlink θήκη. By the way, είναι εδώ στην Ελλάδα ανάρπαστες αυτές, παίζει να έχω 3-4. Και μέσα είχε, και έχει βασικά, ένα PSP Portable. Ποια είναι η διαφορά του PSP Portable? Βασικά όλα PSP Portable είναι PSP Portable. Τυπικά, εδώ λάθος το λέω, χάρη βιασύνης, λόγω βιασύνης, είναι PlayStation Portable, το Street Edition, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το Street Edition και ποια είναι η διαφορά από τα άλλα PSP. Είναι ότι η επιφάνειά του είναι όλη μάτ, ο σχεδιασμός του είναι καινούριος, συνδέεται στο ίντερνετ καλύτερα από τις παλαιότερες κονσόλες. Αυτό νομίζω είναι το 1004 μοντέλο, να σας πω. Το 1004, το E1004. Anyway, Street Edition, είναι... Το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν το πρώτο PSP που έχω ανοίξει στο κανάλι, το έχει κερδίσει ο αδερφός μου σαν διαγωνισμό, το οποίο χάλασε τότε. Και το συγκεκριμένο βίντεο το είχαν πάρει reference και ένα κανάλι του εξωτερικού για τα βίντεο του. Anyway, αυτό εδώ είναι, Street Edition, έχει μεγάλες διαφορές από τα παλαιά, από τις παλαιές κονσόλες, είναι αρκετά, σε αρκετά καλή κατάσταση. Και μέσα στη θήκη έχει δύο παιχνίδια, έχει το God of War Ghost of Sparta, ένα από τα πολύ καλά του PSP, τα οποία τα αγαπάω, και το Pro Evolution Soccer 2009. Επίσης αυτό παίζει να το έχω σε 2-3 αντίτυπα σίγουρα. Να δούμε, έχει άλλα από πίσω? Όχι. Και έχει τι άλλο μέσα? Έχει το φορτιστή του. Επίσης το συγκεκριμένο μοντέλο, τα Street Edition, έχουν φορτιστές οι οποίοι είναι πολύ πιο λεπτοί από τα πρώτα PSP. Επίσης για κάποιο λόγο οι συγκεκριμένοι είναι αρκετά ελαττωματικοί και χαλάνε σχετικά εύκολα. Εκτός και αν ο αδερφός μου είχε θέμα και τους καλούσε συγκέχεια, παίζει να έχει πάρει 7 φορτιστές μέχρι τώρα. Anyway, και είχε μέσα και το Pro Evolution Soccer 2010. By the way, ναι, η αλήθεια είναι και σκεφτόμουν ότι ένα PSP Street Edition έχω πολύ καιρό να πιάσω στα χέρια μου και είναι πολύ καλή φάση. Βασικά ψέματα. Το PSP, το Street Edition, τώρα που το σκέφτομαι, παίζει να μην συνδέεται καν στο ίντερνετ. Αλλά δεν θυμάμαι, βασικά δεν θυμάμαι, παίζει να μην συνδέεται καν στο ίντερνετ. Γιατί θες τα μεγαλύτερα μοντέλα. Το 1004 το κλασικό, σας έχω δείξει τέτοια, συνδέεται κανονικά στο ίντερνετ, αλλά σε παλαιότερες γενιάς modem. Πρέπει να κόψεις, αν θυμάμαι καλά, το WAP, τέλος πάντων, πρέπει να κλείσεις την ασφάλεια του δικτύου σου για να μπορέσει να συνδεθεί χωρίς θέμα. Το ίδιο και το 2004 το μοντέλο. Το 3004 το μοντέλο συνδέεται κανονικά. Εν τω μεταξύ παίζει να βρω τα μοντέλα και να τα βάλω από δίπλα ίσως, δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό το Street δεν είχε καν ίντερνετ. Ναι, δεν είχε καν ίντερνετ, γιατί θυμάμαι το είχαμε σχολιάσει με τον αδερφό μου τότε. Τώρα, είναι η φάση που σου έρχονται αναλαμπές και λες ότι, οπ, τι φάση. Επίσης ανοίγει από πίσω, ανοίγει όλη η πλάτη, αν το δείτε, σε σχέση με τα παλαιότερα PSP.
Πάντως, επειδή η αγορά των PSP έχει ανέβει ξανά, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε να δούμε ένα βίντεο για το τι είναι τα PSP, πώς χωρίζονται τα PSP και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τι παρέχει το καθένα. Γιατί πάρα πολλοί από εμάς παρασυρώμαστε και δεν ξέρουμε βασικά, ούτε εγώ ήξερα ποιες είναι οι διαφορές των PSP μεταξύ τους, γιατί όλα έχουν κάποιες διαφορές. Για μένα το καλύτερο μοντέλο αυτή τη στιγμή είναι το 3004. Είναι το πιο σύγχρονο, συνδέεται καλύτερα σε Wi-Fi και παρέχει πολύ περισσότερα πράγματα. Το πιο σταθερό, το οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ως emulator, είναι το 1004. Απλά το κακό με το 1004 είναι το ότι πρέπει να κόψεις, να έχεις web ασφάλεια στο ίντερνετ ή να βγάλεις εντελώς την ασφάλεια από το ίντερνετ. Anyway, κάποια στιγμή, σε κάποιο άλλο επεισόδιο ίσως. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Και αυτό θα πιάσει καλό τόπο. Ειλικρινά θα πιάσει πολύ καλό τόπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Και όσοι θέλετε και ενδιαφέρετε, στην περιγραφή έχω το link με τη διεύθυνσή μου, αν ενδιαφέρεστε για κάποιο fan mail. Εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.